Κύριε Ζορμπά, οι εντολείς σας προφυλακίστηκαν τελικά και ο άνδρας και η γυναίκα δεν έπεισαν από ό,τι φαίνεται ανακριθεί και η εισαγγελέα ότι ήταν νεκρό το μωρό. Πιστεύετε ότι μπορεί να αλλάξει αυτό στην πορεία της ανάκρισης και της διερεύνησης της υπόθεσης? Βέβαια, αν η ιατροδικαστική έκθεση επιβεβαιώσει τους ισχυρισμούς των εντολέων μου, προφανώς θα αλλάξει η ποινική τους μεταχείριση, διότι τότε δεν θα θεμελιώνεται, δεν θα στοιχειοθετείται το αδίκημα της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως. Συνεπώς θα αποφυλακιστούν σύντομα. Από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, η εντολέα σας ισχυρίστηκε ότι το παιδί γεννήθηκε νεκρό. Παρόλα αυτά, επέλεξε αυτήν τη μέθοδο, να το πούμε έτσι, να το πετάξει στα σκουπίδια. Γιατί το έκανε αυτό, τι σας είπε? Έχει μετανιώσει, το κατέθεσε και στην κυρία ανακρίτρια, το ζήτησε συγγνώμη, ήταν λάθος της, φοβήθηκε. Φοβήθηκε ότι λόγω άγνοιας των νόμων και του σύντομου χρονικού διαστήματος διαμονής της στη χώρα, ότι ενδεχομένως να είχε κάποια προβλήματα. Δυστυχώς επέλεξε αυτόν τον τρόπο, δεν επέλεξε να ενταφιάσει το παιδί ή να προβεί στην κάψη του, διότι όπως δήλωσε είναι βουδίστρια και στη χώρα της η δική της θρησκεία επιλέγουν την κάψη και όχι την ταφή. Ήταν πολύ θλιμμένη, έβαλε τα κλάματα αρκετές φορές, έσπασε αρκετές φορές μπροστά στην κυρία ανακρίτρια. Και σε ό,τι αφορά τον πατέρα, επιμένει ότι δεν γνώριζε ότι ήταν το μωρό μέσα στη σακούλα, σωστά? Ο πατέρας δήλωσε σήμερα ενώπιον της κυρίας ανακρίτριας ότι δεν γνώριζε και μάλιστα θύμωσε όταν έλαβε γνώση του περιεχομένου της σακούλας που απέρριψε ο ίδιος στον κάδο των απορριμμάτων. Πότε έλαβε γνώση? Έλαβε γνώση όταν ήταν μέσα στο ταξί κατά τη διαδρομή τους προς το νοσοκομείο και εκείνη τη στιγμή, όπως είπε, προείχε η υγεία της συντρόφου του, διότι αιμορραγούσε αρκετά, ήταν ημιλιπόθυμη και δεν ήταν σε καθόλου καλή κατάσταση.